Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση αυτή με τον κύριο Τζίμερο, τον αρχηγό του κόμματος Δημιουργία Ξανά, όπως λέγεται ο σχηματισμός, ο πολιτικός σχηματισμός του κύριου Τζίμερου, ο οποίος κατέβηκε στις τελευταίες δύο προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Την προπροηγούμενη έφτασε ένα νήμα πριν από την είσοδο στη Βουλή, αλλά στις τελευταίες μειώθηκε εξαιρετικά η απήχησή του, όπως ο ίδιος είπε χαρακτηριστικά. Όταν έτσι έγινε αισθητή η ύπαρξη του κόμματός του, τότε το σύστημα έπεσε να τους φάει. Γι' αυτό και μειώθηκε και η δύναμή τους. Σε κάθε περίπτωση, ο κύριος Τζίμερος μόνο απαρατήρητος δεν μπορεί να περάσει με βάση τις απόψεις του και τις θέσεις του, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει ο ίδιος να τις εκφράσει. Τώρα, στα δικά μας θέματα, στην δική μας πολιτική και παραπολιτική ειδησιογραφία. Σας έλεγα από την αρχή της εκπομπής ότι σήμερα υπάρχει μια είδηση βόμβα. Θα τη δούμε τώρα πιο αναλυτικά, γιατί την κάναμε την προαναγγελία, ωστόσο τα θέματα είναι εξαιρετικά σοβαρότερα και απαιτούν περισσότερο χρόνο. Σήμερα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είχαμε την επίσημη συνάντηση του Γάλλου Πρωθυπουργού με τον δικό μας, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, στο Μέγαρο Μαξίμου. Η συνάντηση αυτή έγινε με τη δέουσα επισημότητα και σοβαρότητα, καθώς, όπως τονίστηκε στη διάρκειά της, η Γαλλία είναι από τις χώρες οι οποίες σταθερά όλα τα προηγούμενα χρόνια βρίσκονται στο πλευρό της Ελλάδας. Ανελιπώς και στα δύσκολα. Άλλωστε, όπως είχε την ευκαιρία να υπενθυμίσει ο Γάλλος Πρωθυπουργός, ακόμα και όταν πέρυσι τέτοια εποχή υπήρχαν πολύ δυναμικές φωνές εναντίον της Ελλάδας και υπέρ της εξόδου της από την Ευρωζώνη, οι Γάλλοι ήταν σταθερά στο πλευρό μας και πάλεψαν, έδωσαν μάχες προκειμένου να αποτρέψουν μία τέτοια εξέλιξη. Τι ωραία, τι όμορφα λόγια. Άραγε οι Γάλλοι τα κάνουν όλα αυτά αφιλοκερδώς? Τα κάνουν επειδή πιστεύουν στην πατροπαράδοτη ελληνογαλλική φιλία? Το κάνουν αυτό μόνο και μόνο επειδή πιστεύουν και φωνάζουν συνεχώς εκείνο το περίφημο σύνθημα «Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία»? Ή το κάνουν προσβλέποντας σε κάποια ανταλλάγματα? Αυτό είναι ένα τεράστιο ερώτημα, το οποίο πρέπει να το απαντήσουμε, όχι με αιμονές στη συνθηματολογία, ούτε και με συνωμοσιολογικά σενάρια, αλλά με βάση ντοκουμέντα. Ένα τέτοιο ντοκουμέντο λοιπόν θα σας παρουσιάσουμε και εμείς σήμερα, δεν είναι και καμιά έτσι, αποκάλυψη του αιώνα. Γιατί δεν το βρήκαμε μόνοι μας? Μας το έστειλε το ντοκουμέντο το γραφείο του Πρωθυπουργού, το γραφείο τύπου του Μεγάρου Μαξίμου. Πιο συγκεκριμένα, πριν από περίπου μία ώρα και 10 λεπτά, λάβαμε όλοι οι δημοσιογράφοι στο mail μας την επίσημη ενημέρωση για τη συνάντηση ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα και στο Γάλλο ομόλογό του. Βλέπετε το επιστολόχαρτο, επίσημο, με το εθνόσημο Ελληνική Δημοκρατία, Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού. Λοιπόν, με σημερινή ημερομηνία, το κείμενο αυτό έχει τον τίτλο «Στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδας-Γαλλίας, ο δικός χάρτης». Εδώ περιγράφεται το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα συνεχιστεί μία συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Γαλλία σε διαφόρους πυλώνες, σε διαφόρους τομείς, σε διάφορα πεδία. Το πρώτο κεφάλαιο, όπως βλέπετε, ονομάζεται «Οικονομική συνεργασία», «Συνεργασία για τις μεταρρυθμίσεις». Έχει πολλά και διάφορα, εν πάση περιπτώσει, εμείς θα μείνουμε στο ζουμερό, το οποίο μας αφορά. Στο δεύτερο κεφάλαιο βλέπετε ότι ο τίτλος είναι «Επενδύσεις, υποδομές, διαχείριση δημοσίων υπηρεσιών, εμπόριο». Εδώ είναι όλο το ζουμί, στην πρώτη τελευταία παράγραφο αυτού του κεφαλαίου, της συμφωνίας, υπάρχει το εξής καταπληκτικό που αφορά την περιοχή μας. Αφορά τη Θεσσαλονίκη και πιο συγκεκριμένα αφορά την εταιρεία της αποχέτευσης και της ίδρυσης της Θεσσαλονίκης, της γνωστής ΕΙΑΘ. Οι δύο πλευρές λοιπόν, όπως βλέπετε στο συγκεκριμένο αυτό κείμενο, έχουν συμφωνήσει για την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων, εννοείται των γαλλικών επιχειρήσεων, με την κάλυψη της γαλλικής κυβέρνησης,
να ανταποκριθούν στις προσκλήσεις ενδιαφέροντος των ελληνικών αρχών στο πλαίσιο των αποκρατικοποιήσεων που έχουν δρομολογηθεί. Προσέξτε, αυτό που μας λένε εδώ οι Γάλλοι είναι ότι επειδή εσείς μας καλείτε, εμείς θα ενθαρρύνουμε τις επιχειρήσεις της χώρας μας να ανταποκριθούν στις δικές σας προσκλήσεις ενδιαφέροντος. Άρα, εδώ αποδεχόμαστε ότι οι ελληνικές αρχές έχουν εκδηλώσει τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος και περιμένουν το ενδιαφέρον από την πλευρά των άλλων εταιριών. Για ποια κομμάτια, το λέει αμέσως στην τρίτη γραμμή, αποκρατικοποίησης που έχουν ήδη δρομολογηθεί. Πάμε να τα δούμε. Ένα, νέο αεροδρόμιο Κρήτης. Η κυβέρνησή μας πουλά όχι μόνο τα αεροδρόμια τα οποία υπάρχουν, αλλά αυτά τα οποία θα κατασκευαστούν. 2. Της διαχείρισης των υδάτων σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, για τις οποίες εξετάζεται νέο σχήμα. Μα εμείς ξέραμε και νομίζαμε ότι η ιστορία της ΕΙΑΘ, όπως επίσης και της ΕΙΔΑΠ, έχει περάσει σε αχρησία. Έχουμε πιστέψει τον κύριο Τσίπρα και την κυβέρνηση του κύριου ΣΥΡΙΖΑ, την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και του κύριου Τσίπρα, συγγνώμη, ότι αυτές οι ιστορίες έχουν μπει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, σύμφωνα με τη γνωστή έκφραση. Άλλωστε, μας έχει διαβεβαιώσει ο κύριος Τσίπρας ότι δεν υπάρχει απολύτως κανένα θέμα σε ό,τι αφορά την πρόοδο των κινητοποιήσεων. Αυτό το ντοκουμέντο, κυρίες και κύριοι, δείχνει ότι ο Γάλλος Πρωθυπουργός, μετά την συνάντησή του με τον κύριο Τσίπρα, μάλλον αναχωρεί από την Ελλάδα, έχοντας μαζί του και την ΕΙΑΘ. Είναι γνωστό άλλωστε ότι η γαλλική εταιρεία Suez, που κατέχει το 5% των μετοχών της ΕΙΑΘ, τις έχει αγοράσει από την ανοιχτή αγορά, την κεφαλαία αγορά, ενδιαφέρεται να πάρει όλο το μαγαζί και προσπαθεί εδώ και αρκετά χρόνια να αγοράσει όλη την ΕΙΑΘ προκειμένου να επεκταθεί στο κομμάτι αυτό επιχειρηματικά. Εδώ υπάρχουν πολλές και διαφορετικές απόψεις, αλλά η άποψη η οποία ήταν εντελώς κάθετη όλα αυτά τα χρόνια ήταν η άποψη του κυρίου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν υπάρχει απολύτως καμία περίπτωση να επιτραπεί να ιδιωτικοποιηθεί η ΕΙΑΘ. Έχουμε τα σχετικά δημοσιεύματα, δεν είναι και πολύ παλιά. Όταν ο κύριος Τσίπρας ήταν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, με κάθε αφορμή, με κάθε ευκαιρία επίσκεψής του στη Θεσσαλονίκη, διακήρυτε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να ιδιωτικοποιήσει την ΕΙΑΘ, αλλά και την ΕΙΔΑΠ. Σύμφωνα με το ΣΥΡΙΖΑ, η ενδεχόμενη ιδιωτικοποίηση της ΕΙΑΘ θα αποτελούσε ένα τεράστιο σκάνδαλο, βλέπετε εδώ στο συγκεκριμένο δημοσίευμα. Αλλά έχουμε και ένα βιντεάκι με τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος αναφέρεται στα θέματα αυτά τότε, παλιά, όταν ακόμα η ιδιωτικοποίηση της ΕΙΑΘ ήταν για αυτόν μία πράξη εγκληματική. Αυτό δηλαδή το οποίο σήμερα έκανε μαζί με τον Γάλλο Πρωθυπουργό δεν ήταν εγκληματική πράξη, αλλά ήταν μία πολύ καλή πρόοδος στην ελληνογαλλική επιχειρηματική συνεργασία. Βλέπετε, το ίδιο θέμα έχει διαφορετικούς τίτλους. Ας θυμηθούμε όμως κάποια από τα λόγια του κυρίου Τσίπρα. Το οποίο έγινε παράλληλα με τις ευρωεκλογές. Στις δημοτικές εκλογές. Στις δημοτικές, την πρώτη και διάρκεια. 7,2% όχι στην ιδιωτικοποίηση του νερού. 7,2%. Και αυτό το οποίο υλοποιήσαμε και εμείς διαπραγμάτευση, γιατί το νερό της Θεσσαλονίκης εξαιρέθηκε το κατάλογο ιδιωτικοποιήσεων και βλέπετε ότι αυτό σημαίνει ότι η κοινωνία είναι στην πολιτική προτεραιότητα. Αυτό το πράγμα. Ακούω όμως, φίλες και φίλοι, τους δύο εκ των τριών της συγκυβέρνησης, αυτούς που αυτοπροσδιορίζονται στον προοδευτικό χώρο, αλλά στηρίζουν μια κυβέρνηση η οποία λες και έχει βγει από τη δεκαετία του 50. Τους ακούω
σε τοπικό επίπεδο να λένε πως διαφωνούν με την ιδιωτικοποίηση της ΕΙΑΘ. Και φυσικά τους καλωσορίζουμε. Όμως βάζουν και ένα αστερίσκο και λένε εντάξει βρε αδελφέ, διαφωνούμε με την ιδιωτικοποίηση της ΕΙΑΘ, αλλά δεν θα ρίξουμε και την κυβέρνηση για την ΕΙΑΘ. Δεν θα ρίξουν την κυβέρνηση για την ΕΙΑΘ. Δεν θα ρίξουν την κυβέρνηση για τους πληστηριασμούς. Δεν θα ρίξουν την κυβέρνηση για το αντιρατσιστικό. Δεν θα ρίξουν την κυβέρνηση για τα νέα μέτρα. Δεν θα ρίξουν την κυβέρνηση για το τέταρτο μνημόνιο. Να ξέρετε ότι αυτοί φοβούνται περισσότερο από το Σαμαρά με τυχόν και πέσει η κυβέρνηση. Ιδού λοιπόν πεδίο δόξης λαμπρών να αποδείξουν ποιος είναι προοδευτικός και ποιος συντηρητικός. Μάλιστα. Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας και στο πρώτο βιντεάκι, εκεί όπου συναντιέται με εκπροσώπους των εργαζομένων στην ΕΙΑΘ, παρουσία και του μετέπειτα κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κόμματός του, του βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης, του κύριου Σοκράτη Φάμελου. Ο κύριος Φάμελος είναι ακόμα πιο κάθετος και λέει στην εκπρόσωπο εδώ αυτή την κυρία, λέει ότι για το λόγο αυτό άλλωστε ξέρετε ότι εμείς έχουμε εξαιρέσει την ΕΙΑΘ από τα πρόγραμμα αποκρατικοποίησεων. Δεν πρόκειται να αποκρατικοποιηθεί, λέει ο Σοκράτης. Και αμέσως μετά φυσικά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός με τη βαρύτητα των λόγων του λέει ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί ποτέ να προχωρήσει. Και έτσι ακριβώς όπως το λέει, αμέσως κάποιους μήνες αργότερα έρχεται και το παρουσιάζει ως το μεγάλο πρόγραμμα, στρατηγικό σχέδιο για την ελληνογαλλική επιχειρηματική συνεργασία. Αυτό ακριβώς περιλαμβάνεται στο κείμενο το οποίο υπέγραψαν οι δύο πρωθυπουργοί σήμερα το μεσημέρι και μας το έστειλαν φυσικά σε όλους τους δημοσιογράφους. Σας το δείξαμε και προηγουμένως. Είναι το σχέδιο στο οποίο φαίνεται ξεκάθαρα ότι η γαλλική εταιρεία Suez, η οποία προφανώς τα έχει πολύ καλά με τη γαλλική κυβέρνηση, έχει καταφέρει αυτό το οποίο ήθελε το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία χρόνια, και πέρασε μέσα από τις διακρατικές συμφωνίες τη δικιά της επιδίωξη να αγοράσει την ΕΙΑΘ. Είμαι πάρα πολύ περίεργος να δω τις αντιδράσεις του Σοκράτη του Φάμελου, των ανθρώπων της ΕΙΑΘ, του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ, των στελεχών του κυβερνώντος κόμματος, τι έχουν να πούν τώρα που κάτι το οποίο για αυτούς αποτελούσε έγκλημα γίνεται από τη δικιά τους κυβέρνηση. Θα έχουν άραγε τα κότσια να παραιτηθούν και να πούνε ότι εμείς διαφωνούμε με αυτή την ιστορία και σηκωνόμαστε και φεύγουμε. Ή θα παραμείνουν κολλημένοι στην καρέκλα τους, επειδή η καρέκλα τους και η υπεράσπιση της καρέκλας τους είναι πολύ πιο ιερό από οποιοδήποτε άλλο ιδεολογικό ή πολιτικό ή εθνικό θέμα. Ερωτηματικά βάζουμε. Δεν κάνουμε καταφάσεις. Θα το παρακολουθήσουμε το θέμα της ΕΙΑΘ. Θα πρέπει να πούμε ότι έχουμε ακόμα δύο θεματάκια να σας παρουσιάσουμε. Μία πάρα πολύ ανησυχητική στατιστική είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας και αφορά τα λουκέτα. Έχουμε ετοιμάσει και το σχετικό δημοσίευμα εδώ από το πρώτο θέμα. Είναι νομίζω τραγικά τα στοιχεία τα οποία βλέπουν τα φως της δημοσιότητας. Έχουν ανακοινωθεί τα στοιχεία από το Γενικό Εμπορικό Μητρό, το περίφημο ΓΕΜΗ, που καταγράφει πόσες επιχειρήσεις κλείνουν και πόσες ανοίγουν. Δυστυχώς, η κατάσταση είναι τραγική. Σύμφωνα με τις επίσημες στατιστικές, έχουμε αυτήν την ώρα 100, προσέξτε, 100 επιχειρήσεις κάθε μέρα να κλείνουν στην Ελλάδα. 100 επιχειρήσεις κάθε μέρα βάζουν λουκέτο επειδή δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να ανταποκριθούν στη βαριά φορολογία από τη μία και από την άλλη στη μείωση της αγοραστικής δύναμης του Έλληνα πολίτη. Πού να τα βρει ο έρμος ο Έλληνας όταν έρχεται συνέχεια μια το ΦΠΑ 24%, μια ο ένφια, μια η φόρη σε ποτά, τσιγάρα, καύσιμα, υγραέριο, αλκοόλ, στα πάντα. Δεν απομένουν χρήματα για να κάνει την οποιαδήποτε αγορά ο μέσος Έλληνας πολίτης, κάτι που σημαίνει πρακτικά ότι από τη στιγμή που ο πολίτης σταματά να καταναλώνει, τότε είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο
να έχουμε χιλιάδες λουκέτα, που σημαίνει ανεργία, που σημαίνει φτώχεια, που σημαίνει ελάχιστες ελπίδες να βγούμε από την κρίση. Τους τελευταίους 5 μήνες λοιπόν έκλεισαν συνολικά, δηλαδή μόλις μέσα στο 2016, 15.409 επιχειρήσεις. Υπολογίζεται ότι σε αυτές τις επιχειρήσεις εργάζονταν 30.000 άτομα. Δηλαδή η ανεργία αυξήθηκε κατά 30.000 άτομα μόνο μέσα στο 2016. Και όλα αυτά τη στιγμή που ο κύριος Τσίπρας με ένα νέο του μήνυμα και χτες στο Υπουργικό Συμβούλιο αλλά και σήμερα στη συνάντησή του με τον Γάλλο Πρωθυπουργό θέλησε να μας περάσει ένα τεράστιο μήνυμα αισιοδοξίας. Όπως είπε πολλές φορές και χθες στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου αλλά και σήμερα, μια δύσκολη περίοδος για τον κόσμο, για την Ελλάδα, για τους καταναλωτές, για την οικονομία έχει περάσει, αλλά από εδώ και πέρα θα πάμε πάρα πολύ καλά. Ο ίδιος μάλιστα θέλησε να εκφράσει την άποψη ότι η διαπραγμάτευση έφερε και πάρα πολλά θετικά σημεία. Τώρα, επιτρέψτε μας το σχόλιο. Πώς είναι δυνατόν να πανηγυρίζει ο κύριος Τσίπρας για το τέλος της διαπραγμάτευσής του, όταν για να κλείσει τη διαπραγμάτευση, ο ίδιος αναγκάστηκε να επιβάλει 5 νέους φόρους και να αυξήσει 9 παλαιότερους. Πώς είναι δυνατόν μια διαπραγμάτευση να θεωρείται πετυχημένη όταν καταλήγει με το να δίνει ακόμα και τα κόκκινα δάνεια τα οποία έχουν την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου? Μόλις προχτές ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Σταθάκης, είπε χαρακτηριστικά ότι τα βρίσκουμε, λέει, με την αξιολόγηση, έχουμε ένα θέμα στα δάνεια τα οποία είναι κόκκινα και έχουν την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Αυτά θα τα ρυθμίσουμε και δεν θα μπουν στο δημοσιονομικό κενό, στο χρέος μάλλον, τα κόκκινα αυτά δάνεια. Πριν περάσουν 48 ώρες, το υπέγραψαν και αυτό. Πέρασε η τροπολογία που λέει ότι τα κόκκινα δάνεια με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου περνούν και αυτά στο χρέος. Είναι πραγματικά τραγική όλη η κατάσταση και κάποιοι έτσι προσπαθούν να πείσουν την ελληνική κοινωνία ότι η οικονομία πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο, ότι η διαπραγμάτευση ήταν μια καλή διαπραγμάτευση και ότι ο κύριος Τσίπρας προσπάθησε και, εν πάση περιπτώσει, όχι σαν τους άλλους που τα δέχονταν όλα, αλλά προσπάθησε και δεν μπορεί να διορθώσει μια κατάσταση που οι άλλοι την έφεραν στην καταστροφή με τα λάθη τους και τα εγκλήματά τους επί 30 χρόνια. Πρόκειται για ένα τεράστιο ψεύδος. Κανείς δεν ζήτησε από τον κύριο Τσίπρα να φτιάξει όλα τα στραβά που έχει η Ελλάδα τα τελευταία 30 ή 40 χρόνια. Η Ελλαδίτσα μας ζούσε μια χαρά μέχρι το 2009. Πριν μας χτυπήσει η κρίση, ήμασταν πολύ καλά σε αυτή τη χώρα. Άρα δεν υπάρχουν εγκληματικές ευθύνες για τα προηγούμενα 40 χρόνια, όπως λένε μερικοί. Φυσικά και υπάρχουν ευθύνες για τα λάθη και τις παραλήψεις. Αλλά μέχρι τότε ζούσαμε μια χαρά. Από το 2009 και μετά άρχισαν τα προβλήματα. Είναι πάρα πολύ λογικό. Και ευθύνεται όλο το ελληνικό πολιτικό σύστημα για την κρίση η οποία μας χτύπησε κατά κούτελα και μας οδήγησε σε ένα τεράστιο πιθάρι λιτότητας. Αυτή είναι η πραγματικότητα και φυσικά οι ευθύνες βαρύνουν το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Ωστόσο, από το 2010 μέχρι το 2014 το ελληνικό πολιτικό σύστημα κατάφερε και πολλά από τα στραβά του τα διόρθωσε και την οικονομία την έβαλε σε κάποιες συγκεκριμένες ράγες ανάπτυξης. Ήδη από τα μέσα του 2014 η κατάσταση στη χώρα πήγαινε πάρα πολύ καλά. Στο τέλος του 2014 είχαμε πρωτογενές πλεόνασμα, είχαμε ανάπτυξη. Τα πράγματα πήγαιναν εξαιρετικά καλά. Από την ώρα που ανέλαβε ο κύριος Τσίπρας μέχρι σήμερα έχει προκαλέσει μια συγκεκριμένη ζημιά στην ελληνική οικονομία. Αυτήν τη ζημιά πληρώνουμε με τους νέους φόρους, όχι τις προηγούμενες ζημιές. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αναγνωρίσουμε για να είμαστε σωστοί στην πολιτική μας κριτική. Θα μείνουμε σε πολιτικά θέματα, θα υποδεχθούμε σε λίγο τον κύριο Φωκά, βουλευτή της Ένωσης Κεντρών, εδώ στο στούντιο, αμέσως μετά τις διαφημίσεις.